είχαν γίνει ο φόβος και ο τρόμος των κατοίκων. Ο λόγος για δύο επιτίδιους 24 και 25 ετών αντίστοιχα που ρήμαζαν σπίτια στο Ηράκλειο έχοντας το ενεργητικό τους 32 διαρρήξεις και απόπειρες. Μπούκαραν σε σπίτια, αφαιρούσαν χρήματα, κοσμήματα, ηλεκτρονικές συσκευές, προσωπικά έγγραφα και διάφορα αντικείμενα, των οποίων η χρηματική αξία σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο ξεπερνά τις 65.000 ευρώ. Μία δράση ωστόσο που φρέναρε η ελληνική αστυνομία δράτοντας κέρια και καθοριστικά. Πώς δεν φοβόμαστε. Πώς δεν φοβόμαστε. Αν παρακλειδωνόμαστε μέσα και δεν μπορούμε να κουνήσουμε. Εγώ τώρα λείπω. Ξέρω ότι έχει γίνει στο σπίτι. Όλο τον κόσμο το βρίζει. Όλο τον κόσμο το βρίζει αυτό το πράγμα. Η διαρρήξη. Ας φροντίσουν να κλείνουν τα σπίτια τους καλά. Να τα ασφαλίζουν, τι να πω. Οι δύο αλλοδαποί άνδρες συνελήφθησαν τη Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου στο Ηράκλειο από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηρακλείου σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου. Όπως προέκυψε από την κατάλληλη αξιοποίηση και αξιολόγηση στοιχείων από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ηρακλείου, οι δύο συλληφθέντες κατά το χρονικό διάστημα από τις 5 Ιουλίου του 2019 έως και την 1η Αυγούστου του 2019 είχαν διαπράξει σε οικίες στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ηρακλείου 28 κλοπές και 4 απόπειρες κλοπών. Φοβόμαστε, αλλά τι να κάνουμε, αγάπη μου. Βέβαια, όλος ο κόσμος και εμείς μαζί. Βέβαια, πώς δεν υπάρχει φόβος. Βέβαια, υπάρχει φόβος. Αυξηθεί, λέει, τα κρούσματα. Συνήθως παίρνουν από χρήματα μέχρι κινητά. Μπουγάδες παίρνουν, αγάπη μου, από τις απλόστρες, άμα είναι της προκόπης. Όχι χρυσαφικά. Άσε που τα πουλήσαμε τα χρυσαφικά, δεν έχουμε άλλα. Οι διαρρήκτες ξέρουν που υπάρχει το χρήμα και που θέλουν να χτυπήσουν και ποιες κατοικίες είναι αφύλακτες. Για να μπορούν να έχουν πρόσβαση να μπουν μέσα. Γνωρίζουν αυτοί. Πρέπει να γίνει κάτι, λέτε. Πώς δεν πρέπει να γίνει. Βέβαια. Στα χωριά ιδίως, οπωσδήποτε.